Καλησπέρα. Γεια. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, αδέλφια μου, Ολυμπιακή. Μάνος από Κορδαλό. Μάνος. Έχω να πω κάτι. Ορίστε, παρακαλώ. Μάνος είπες. Μάνος, ναι. Ναι, έλα, Μάνο, πες. Είμαι 25 χρονών, παιδιά. Έχω 21 πρωταθλήματα. Τι να κάνω, δεν μπορώ πια. Ένα ευρωπαϊκό μου λείπει. Γιατί 20. Θα το δεις και αυτό. Πήγε 4 χρονών δηλαδή. Τι να κάνει το παιδί. 4 χρονών πήγε. Μα 20 έχουμε πάει. Πώς είναι 21. Και το. Και 6 του μηνός. Δεν είσαι Ολυμπιακός, φίλε. Ολυμπιακάρα είμαι. Μπερδεύτηκε για το δυσιάστημα. Και πόσοι έχουν 21, και το ξέρω εγώ. Πόσα έχουν παραπάνω, κάνω εγώ λάθος. Καλό βράδυ, φίλε. Άσε ρε Άκη τώρα που είναι Ολυμπιακός. Και τι έγινε, δεν είπε τίποτα. Ρε Άκη, 20 είναι. Εντάξει. Μα και 6 του μηνός που λες, μήπως έχει πειραστεί από αυτό. Βιλέ. Ο Δημήτρης, ο Καλαμάτας, τον Οφορίγκου, τον ξέχασε. Ο Πίτερ! Ο Πίτερ, γεια. Παιδιά, τον είχαμε πάει μια χωρία πότα με τον Πίτερ εκεί, όλοι θυμάσαι που είχαμε πάει. Έλα ρε. Πού είχαμε πάει. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε εμπρός. Θέλετε να συνεχίσουμε που είχαμε πάει. Εμπρός. 45, 45 θα λέμε. Τι, 45? 45. 45. 5 σε ρίκ θα λέμε 50%. 50%. Καλύτερο. 100 χρόνια. Ναι, καλύτερο και αυτό. Πιο πιασάρικο. Παιδιά, ένα λεπτό. 50% δεν... και θα πει το πέμπτο αστέρι. Είσαι λάθος. Δεν παίζει Ολυμπιακός. Θα πει στα 100 χρόνια ιστορίας. Άσο ρε φιλαράκο, πόσα παίζουμε πρωταθλήματα. Το 30 έρχεσαι το πρωτάθλημα. Έχαμε και 5-6 χρόνια χωρίς με τον πόλεμο. Δεν έχουμε παίξει 100 χρόνια ποδόσφαιρο. Και να έχουμε πάρει τα 45 άκι. Γύρω στα 75 είναι σαν ιστορία μας, ρε παιδί μου. Απ' την ίδρυσή μας, άλλο ρε φίλε, απ' την ίδρυσή μας. Ναι, απ' την ίδρυσή μας. Για να μην μπερδεύετε τον κόσμο. Απ' την ίδρυσή μας έχει δίκιο. Έχει. Σαν πρωταθλήματα. Άλλο αυτό, έτσι. Άλλο. Μα δεν είπε αυτό ο άνθρωπος, απ' την ίδρυσή μας. Ωραία. Λοιπόν. Γιατί άμα λες 50%, 45%. Όχι, πάντα, εμείς είμαστε ακριβείς. 45%. Άμα ήταν 100 χρόνια μπάλα να παίζαμε, τα είχαμε γύρω στα 70. Δεν είχαμε 45. Ναι, αλλάζει το ποσοστό. Δεν είναι τώρα. Εγώ εκεί με του αριθμού έχω κάνει τέτοια. Ναι, είναι καλό αυτά. Δηλαδή, πώ λέει, βάζει 1,3 γκολ στο παιχνίδι. Ναι, πώ το μετράει αυτό. Ναι. Για πάμε τεχνικά. Και να πούμε για τον. Για τον Καβλαραμπή, ότι έχει βάλει 28 γκολ. Του έχουν ακυρώσει 7 του έχουν ακυρώσει. Έχει δώσει 8 γκολ σε συμπαίκτες. 8 ασίστ, του έχουν ακυρώσει 7. Δεν υπάρχει αυτό το σεντρέφο. 7 του έχουν ακυρώσει, χώρια τα άλλα που τον έχουν κόψει για να μην τα βάλει. Τα 7 τα έχει βάλει ο άνθρωπος. Λοιπόν, για πάμε στα παιδιά εδώ να δούμε τι γίνεται. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Να σ' ακούμε. Ναι, από Βόλιο Παναθηναϊκός είμαι. Τι δουλειά έχεις εδώ. Τι δουλειά έχεις ρε τέτοια ώρα βραδιά την κάνα. Τι δουλειά έχεις ρε πριν 30 τόσα χρόνια εκεί στον Βόλο. Ρωτά εκεί πέρα, ναι, εντάξει, ναι, ποτάκι. Τι δουλειά έχεις ρε, τι μπερδεύεσαι ρε τώρα. Με σκισμένο Βόλο μας παίρνεις τηλέφωνο. Τι μπερδεύεσαι ρε τώρα, εδώ πέρα μια μέρα γιορτής. Τι παίρνεις ρε τώρα ρε μαγάρα. Μαγάρα, εδώ ακούς για 45 πρωταθλήματα, πλέον ακούς για μέλλον. Ακούς για παρόν, για παρελθόν, τι παίρνετε ρε μπουρδέλα. Τι να πάρετε, ακολουθείτε πρωταθλητισμό, είναι μια μέρα γιορτής. Μην τη μαγαρίσετε με την παρουσία σας. Εμπρός. Τι έγινε. Έλα Τάκη. Ναι. Παοκτής είμαι, από Πειραιά. Έφυγε, δραστά διάλερ. Τι σε παοκτής, από Πειραιά. Βρήκε και το κουμπαράκι. Είδες δηλαδή ήσουν στον Πειραιά και γάμα και Ολυμπιακός και λες θα πάρει να γίνει ο ΠΑΟΚ που γαμιέται. Ε, και σαν τον Πειραιά. Να είσαι τέτοια από εδώ πέρα. Μας τρελάνε τώρα εδώ πέρα. Μου πεις Ολυμπιακός από τη Θεσσαλονίκη, να σου πω χίλιες φορές. Είδες, ζήλεψες, έτσι, αποφάσισες. Έτσι. Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Ναι, ήθελε να πει τον πόνο του. Ρε, ποιο μπόνο του, τώρα πες από πού σου φέρνει για λέξη κουβαληθεί ή από πού είσαι τώρα, να μας πεις κάτι τον Πειραιά. Απ' τη Χαλάστρα. Ή απ' τις Πάμε στο επόμενο. Μπορεί απ' τις Σικιές όμως. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ένα τάκι εγώ με πάλι, είχες δίκιο. 20-25 είναι, με συγχωρείς. Μπράβο. Τώρα μπορεί να μιλήσει. Με συγχωρείς. Έχω κανένα λάθος από νοικιασμό. Έσφαλε το παιδί. Απολυσία. Να είμαστε επικίνδυνοι τώρα. Ακριβείς. Να είμαστε ακριβείς. Ναι. Ακριβείς και να είμαστε. Είχες πει την προηγούμενη φορά, Τάκη, ότι είμαστε 10 στην Ευρώπη.
Τι είμαστε? Δέκατη στα τρόπαια. Ναι. Είμαστε ένατη. Στον στον κόσμο, αγόρι μου. Στον κόσμο είμαστε δέκατη. Στον κόσμο. Τώρα, τώρα είμαστε ένατη. Το κοίταξα πριν. Γιατί, α, με αυτά που θα πάρουμε τώρα, και με αυτά και με αυτά που έχουμε πάρει. Μάλιστα. Εντάξει, αγόρι μου, έκανα λάθος. Απλά αυτό ήθελα να πω, επειδή είμαι λάθος των αριθμών. Μπράβο, φίλε μου. Να με διορθώνεις. Γιατί και εγώ δεν τα ξέρω. Καμιά φορά μπερδεύομαι. Μπερδεύομαι, εντάξει, άνθρωποι μου. Τι ήθελα να πω. Ακή. Ναι. Είμαι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρεις βέβαια. Είμαι ανιψιός του Γιώργου που ήρθε στο γκέτο. Με τατουάζ. Του Γιώργου. Του. Του Λάκη. Όχι, να πω επίθετο. Πες ρε, γιατί τι έγινε, πες, φυλάκι, έχει κάνει. Πες τον άνθρωπο, ρε. Του Ταλαμπέκου. Ναι, ρε, εντάξει, τα χαρά και ο καλός. Έβγαλε τέτοιο ανοίξει. Ναι. Λοιπόν, διαμάτι, ρε. Πολύ που μαθήσατε, το πρόκειξε, για το παιδί. Όχι, διορθώθηκε. Διορθώθηκε, έσφαλε, ναι. Άξε παρακαλώ. Εντάξει. Να σε καλά, ρε, παιδί. Γεια σου, φιλαράκο. Είδα στο παιδί, έβαλε το μυαλό του κάτι και το αύριο. Ναι. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε κάποια πράγματα που να φαίνονται ότι λέμε ψέματα. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Γαμώ του Παναθηναϊκού, γαμώ και τη 13 σας όλοι. Οπα, ποιος είναι, τι βρίζεις ρε φίλε. Μιλάς. Δεν θα βρίζετε. Δεν είπαμε να μην βρίζουμε. Πήγαινε εκεί, πάρε εκεί στον τριώροχο τηλέφωνο. Και τι ώρα, όχι ρε, μην βρίζουνε, δεν ξέρουμε τι ομάδα είναι. Δεν ξέρουμε τι ομάδα είναι. Ρε, όποιο χρόνο να είναι, να πάρε εκεί να βρίζει, εδώ θα βρίζει. Τέλος πάντων. Πάμε, έλα τώρα. Έχει, δεν έχει εκπομπές ο Παναθηναϊκός, θα πάρει. Ξέρω εγώ τι έχει. Πάμε στον επόμενο. Πάντως, για το φίλο πριν με τα πρωταθλήματα, για το σήκος.